Χαίρετε αγαπητοί φίλοι, και σήμερα μαζί για να συνεχίσουμε τις εκπομπές μας και να μιλήσουμε για τη νέα εποχή, να μιλήσουμε για τη συνθήκη Σέγγεν, να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα που απασχολούν την Ορθοδοξία. Κυρίως να μιλήσουμε για αυτό που σήμερα δέχεται η Ορθοδοξία σαν επίθεση από τις εξωτερικές δυνάμεις, αυτές που είναι υπό την αιγίδα των σκοτεινών δυνάμεων του πλανήτη. Και θα αρχίσουμε από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέσα σε ένα χωράφι στον κάμπο της Θεσσαλίας υπάρχει μια μάνα με ένα μικρό παιδάκι. Ξαφνικά ο ουρανός γεμίζει από μαύρα στίγματα. Το παιδάκι κοιτάζει και αρχίζει και φωνάζει τη μητέρα του. «Μάνα, καρκαλέτζι! Μάνα, καρκαλέτζι!» Η μάνα κοιτάει και καταλαβαίνει ότι αυτά δεν είναι πλέον αυτό που νομίζει το παιδάκι, αλλά είναι αεροπλάνα πολεμικά. Στην εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου βρισκόμαστε. Αυτός ο μικρός, δίχως να το θέλει, ερμηνεύει μία προφητεία. Προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο οποίος λέει ότι θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα ρίχνουν φωτιά, σαν τα μαυροπούλια θα πετούν και θα ρίχνουν φωτιά στους ανθρώπους. Ο Κοσμάς Ετωλός είναι εκείνος ο οποίος είπε ότι κάποτε θα δείτε και ένα κουτί στα σπίτια όλα μέσα, και στην ταράτσα, επάνω ψηλά, θα υπάρχουν τα κέρατα του διαβόλου. Οπότε ο διάβολος θα είναι κλεισμένος σε αυτό το κουτί. Σύμφωνα με τις ορθόδοξες ερμηνευτές, αγαπητοί φίλοι, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μέσον που και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε. Είναι η τηλεόραση. Και είναι γεγονός αυτό, διότι κατά 90% αυτό το μέσον της τηλεοράσεως είναι στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Εμείς προσπαθούμε για το Χριστό πρωτίστως και για την Ορθοδοξία δευτερευόντως να δώσουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ένα μήνυμα ελληνικό. Πρώτα είναι ο Θεός και μετά είναι η πατρίδα μας. Αυτές τις αξίες που τις πολέμησαν τόσοι και τόσοι, λυσαλέα, είναι οι πραγματικές και αληθινές αξίες που μπορεί να έχει κανείς άνθρωπος ο οποίος λέγεται και χριστιανός αλλά και άνθρωπος με τη σωστή έννοια του όρου άνθρωπος. Άνω θρόσκο. Κοιτάζω προς τα πάνω. Κοιτάζω εκεί που είναι το μέλλον μας. Το μέλλον μας βρίσκεται λοιπόν στον ουρανό. Δεν βρίσκεται επί γης. Ο άνθρωπος πατάει με τα δύο πόδια στη γη, γιώνεται, αλλά η κεραία της ψυχής του αντικρίζει τα άστρα. Βρίσκεται και έξω ακόμα από αυτό τον έναστρο ουρανό, στον πνευματικό κόσμο, στον πνευματικό ουρανό, εκεί που βρίσκεται το ποθούμενο για μας, ο Κύριος μας, η Αγία Τριάς, η Παναγία και οι Άγιοι μας. Η θριαμβεύουσα εν υψίστης Εκκλησία. Εκεί βρίσκεται το πνεύμα του Ορθόδοξου Χριστιανού. Και εκεί πρέπει κανείς να υπολογίζει και να προσδοκεί και να εύχεται να βρεθεί κάποτε. Διότι θα επακολουθήσει μια φοβερή έκπληξη στην ανθρωπότητα και τα πάνω θα έρθουν κάτω. Οι μεγιστάνες και οι σπουδαίοι θα ελαττωθούν και θα μικρύνουν, ενώ οι μικροί θα μεγενθυνθούν στη νέα αυτή τάξη πραγμάτων, την αληθινή νέα τάξη του Χριστού, η οποία θα αποδογυρίσει κυριολεκτικά το σύμπαν αυτό και θα δώσει άλλες αξίες τις οποίες ούτε καν εμείς τώρα μπορούμε να φανταστούμε, αγαπητοί φίλοι. Άλλωστε και το ίδιο το Ευαγγελικός Λόγος, το ίδιο το Ευαγγέλιο μας λέει ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω. Ο μικρός λοιπόν αυτός στον κάμπο της Θεσσαλίας, για να επανέλθουμε, έδωσε μια ερμηνεία μιας προφητείας του Κοσμάτου Ετωλού. Τα είδε σαν πουλιά, σαν καρκαλέτζα,
σαν ένα φυσικό είδος ζώου αυτά τα αεροπλάνα τα οποία πλανώνται πάνω από τον γαλάζιο ουρανό της χώρας μας. Έτσι λοιπόν, όπως ακριβώς βγαίνουν σιγά σιγά οι προφητείες του μεγάλου διδάχτου της Ορθοδοξίας του Κοσμάτου Ετωλού, του Ισαπόστολου, βγαίνουν και οι προφητείες της Αποκαλύψεως και όλων των άλλων πατέρων της Ορθοδοξίας. Και αυτό είναι μια απόδειξη, ένα κόλαφος, ένα χαστούκι στο πρόσωπο του αθεϊσμού, ο οποίος νομίζει ότι ο κόσμος έγινε από συμπτώματα, όχι από μεγάλες αιτίες. Έχουμε άθεους όπως ο Καζαντζάκης, ο Πολύς Καζαντζάκης, που προσβάλλει το όνομα του κριτικού, διότι είναι ανάξιος να λέγεται κριτικός και Έλληνας, αφού ο ίδιος κατηγορεί την Ελλάδα και τους Έλληνες, λέει πως εμείς φτιάχνουμε το πρόσωπο του Θεού, αντιστρέφοντας έτσι το λόγο του ιδίου του Χριστού, του ιδίου του Μωυσέως της Παλαιάς Διαθήκης, που λέει ότι ο Θεός, η Αγία Τριάς, ποιήσωμε έναν άνθρωπο στον πληθυντικό, διότι υπάρχει ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Ποιήσωμε έναν άνθρωπο, παναπεί ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Και αυτό το ξέρει ο κάθε ένας, το ξέρουν και τα μικρά παιδιά, ότι ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, αλλά οι σπουδαίοι και οι σοφοί της ανθρωπότητος που δοξάζονται σήμερα και τα βιβλία τους κυκλοφορούν σε 15 και 20 γλώσσες, όπως του Καζαντζάκη, δεν το έχουν εννοήσει. Και δεν θέλουν μάλλον να το καταλάβουν, επειδή ακριβώς βρίσκονται στο πνεύμα του Αντιχρίστου, στο πνεύμα της μη κατανόησης, συγγνώμη, των λόγων του Ευαγγελίου. Αυτό το πνεύμα της μη κατανόησης των λόγων του Ευαγγελίου είναι και το αντίχριστο πνεύμα των πολύ σπουδαίων ανθρώπων αυτής της γης. Όμως είπαμε, η αντιστροφή θα τους φέρει από κάτω, και αυτά τα ονόματα που βλέπουμε τώρα να μεσουρανούν στη μάταια ανθρωπότητα, κάποτε θα βρεθούν να βρίσκονται στο Ναδύρ, στο τελευταίο σημείο. Το Ζενίθ θα γίνει λοιπόν Ναδύρ, και το Ναδύρ θα γίνει Ζενίθ. Πιθανότητες λάθος υπάρχουν στα ανθρώπινα, αγαπητοί φίλοι, αλλά στις προφητείες οι πιθανότητες λάθους σχεδόν είναι μηδενικές. Πιθανότητες λάθος στην ερμηνεία μιας προφητείας μπορεί να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά πιθανότητα λάθους ο Θεός δεν μπορεί να δώσει στις προφητείες. Δεν μπορεί να υπάρχει στις θεϊκές προφητείες παρά μικρή πιθανότητα λάθος. Διανύουμε λοιπόν σήμερα αποκαλυπτικές εποχές, εποχές οι οποίες δεν έχουν ξανάρθει στην ανθρωπότητα και δεν έχουν μελετηθεί κατά κάποιο τρόπο αυτές οι εποχές από άλλους ερευνητές. Ζούμε το καινούριο. Ζούμε το περίεργο, ζούμε το παράξενο, ζούμε την εποχή της αντιστροφής των αξιών. Εξού και αντι, και οτιδήποτε έχει αντί μπροστά σημαίνει αντιποίηση, παραποίηση ή αντίθεση. Είπαμε για το πρόσωπο του Αντιχρίστου, είπαμε για τα τόσα άλλα που μπορούν να συμβούν σε αυτή την εποχή που ζούμε, και θέσαμε και σε ένα πλαίσιο τι σημαίνει νέα εποχή και νέα τάξη πραγμάτων. Είπαμε ότι η νέα τάξη πραγμάτων ακολουθείται από τη νέα εποχή ή το αντίστροφο, είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, μια και η νέα τάξη πραγμάτων είναι όρος που έδωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Bush, George Bush, λέγοντας πως μπήκαμε στη νέα τάξη. Η νέα τάξη λοιπόν στην πολιτική και στο γενικό πλαίσιο η νέα εποχή. Ο όρος νέα εποχή έχει χρησιμοποιηθεί και από τα ελληνικά κόμματα. Και αυτό να μην μας κάνει εντύπωση, γιατί τα ελληνικά κόμματα δεν είναι αμέτωχα αυτής της καταστάσεως. Είτε γνωρίζουν είτε δεν γνωρίζουν, το περισσότερο είναι ότι δεν γνωρίζουν τους κρυφούς σκοπούς αυτών των ανθρώπων, γιατί είναι πεπερασμένη η σοφία ημών και δεν ξέρουν τι ανεκτίμητος θησαυρός κρύβεται πίσω από την Ορθοδοξία και από την Ελλάδα, γι' αυτό ενδίδουν στα σχέδια κάποιων
οι οποίοι προσπαθούν να επιβάλλουν με το δικό τους ρυθμό και τρόπο και τη δική μας ζωή και ύπαρξη. Υπάρχει λοιπόν ένας λαβύρινθος, υπάρχει ένα puzzle, υπάρχει μια μαγική εικόνα, την οποία πρέπει σιγά σιγά να πάρουμε κομματάκια και να τη συνθέσουμε για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε και τι σημαίνει νέα εποχή και νέα το New Age, το αμερικάνικο New Age. Τελείωσε ο καιρός των εθνών, όπως μας πληροφορεί το Ευαγγέλιο, και μπήκαμε σε μια νέα εποχή που το Ισραήλ έκανε κράτος. Είναι ένα σημείο αυτό και ένα δεύτερο σημείο είναι ο ναός του Σολομώντος. Είναι τα δύο μεγάλα σημεία αυτά, αγαπητοί φίλοι, τα οποία υπάρχουν στο 24ο κεφάλαιο, που μας δείχνουν ότι θα έχουμε εξελίξεις πολύ σύντομα στην εποχή μας. Και αυτή η εικόνα λοιπόν έρχεται μπροστά μας και προβάλλεται αν αρχίσουμε και διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε περί τίνος πρόκειται. Διότι η παραπληροφόρηση είναι τόσο ισχυρή, το πεδίο αυτό της παραπληροφόρησης είναι ένα ισχυρός μαγνητικός πόλος έλξεως για τους περισσότερους ανθρώπους, σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορούμε να πούμε αν πραγματικά είναι τα πράγματα έτσι ή διαφορετικά. Η εποχή μας λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, προσφέρεται για τέτοιου είδους ερμηνείες. Το Τσέρνομπιλ στο ρωσικό λεξικό γράφεται με τη λέξη άψυνθο στο ελληνικό. Η αποκάλυψη μιλάει για κάποιο χλωρό ύπο, αρρώστιες, πράγματα φοβερά, τα οποία γευόμεθα στην εποχή μας με το AIDS, με τις καρδιοπάθειες, με τα τροχαία ατυχήματα. Ο καιρός των εθνών, όπως είπαμε, έχει περάσει. Η Ιερουσαλήμ δεν πατείται πλέον από τα έθνη. Πατείται πάλι από το λαό του Ισραήλ. Ο Ισραήλ επανήλθε στη θέση του. Όταν δούμε να κτίζεται ο ναός, θα να πει ότι τα πράγματα είναι έτοιμα. Χρυσές φιάλες, λέει η Αποκάλυψη, ότι είναι εκείνες που καταστρέφουν τη γη. Γιατί χρυσές? Διότι οι ατομικές βόμβες είναι πανάκριβες. Ζυγίζουν το βάρος τους σε χρυσάφι, αγαπητοί φίλοι. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Όλα αυτά λοιπόν μας δείχνουν ότι οι προφητείες έρχονται σιγά σιγά να επαληθεύονται. Υπάρχει μια προφητεία του Παπουλάκου, ο οποίος λέει ότι θα βράζει ένα καζάνι στο βορρά και θα πετούν το γάλα παντού και στον κάβο μαλλιά. Αυτό επαληθεύεται με το Τσέρνομπιλ, που όπως θυμόσαστε οι περισσότεροι δεν πίναμε γάλα για ένα διάστημα αρκετό, αρκετά μεγάλο διάστημα δεν πίναμε το γάλα και δεν τρώγαμε χόρτα και όλα εκείνα τα οποία είχαν προσβληθεί από ραδιενέργεια. Βλέπουμε λοιπόν σιγά σιγά να βγαίνουν τα πράγματα προς τα έξω και να έχουμε αυτό την καθημερινή ανθρωπότητα να βρίσκεται κατά την ταπεινή μας γνώμη στα πρόθυρα μιας εποχής η οποία αντιστρέφει τις αξίες του χριστιανισμού, είναι φορτωμένη με επιστημονικές ερμηνείες, ψυχολογικούς μύθους της αρχαιότητος κυρίως, αλλά και νέες ερμηνείες παλαιάς και Καινής Διαθήκης, παραψυχολογίας, παραϊατρικής, ινδουιστικές και βουδιστικές φιλολογίες, αποκρυφισμό, αρχαίο και σύγχρονο και ψυχανάλυση. Να δούμε λοιπόν πιο προσεκτικά τις νέες τάσεις, γιατί δεν θα μπορέσουμε ποτέ να εξαντλήσουμε το θέμα μαμούθ που λέγεται νέα εποχή, αλλά απλώς θα κάνουμε μια μικρή σκιαγράφηση του πώς έχει το θέμα αυτό. Η νέα εποχή, όπως είπαμε, αρχίζει το 2000. Το ιδεολογικό της υπόβαθρο είναι το πιστεύω και το πνεύμα των υδροχωριστών αυτών των εποχιακών γιγάντων. Αυτά όλα εντός εισαγωγικών, για να μπορούμε να συνοηθούμε καλύτερα, για το πότε ιδρύθηκε, μας λένε ότι είναι η ίδρυσή της έχει σχέση με την κάποια Μπλαβάτσκι, Έλενα Μπλαβάτσκι, Ρωσίδα, η οποία ήταν θεοσοφίστρια, από το θεός Όφης σημαίνει το όνομα θεοσοφία, θεός Όφης, δηλαδή διάβολος, και όχι από το θεός και σοφία το ελληνικό.
Ένα κράμα Ινδουισμού και Βουδισμού μας έφεραν από την Αμερική και πνευματιστικού συγκριτισμού, και τα μέλη αυτά της εταιρείας, σπουδαίοι άνθρωποι όλου του πλανήτη, οι οποίοι εργάστηκαν και εργάζονται και στον ΟΗΕ και στα μεγάλα φόρουμ για να δημιουργήσουν αυτό το πνεύμα του αποκριβισμού, το οποίο έχουμε βλέπουμε τις επεκτάσεις του, και τα κύματα πλέον έρχονται και εδώ στην Ελλάδα μέσω των τηλεοράσεων, μέσω των εφημερίδων, με την αστρολογία, το αεροσκόπια και όλα αυτά, το βόρβορο της σχεδιότητος, της πνευματικής σχεδιότητος, τον οποίον υφιστάμεθα τα τελευταία χρόνια. Μιλήσαμε για τον υδροχοϊκό Χριστό και εντός εισαγωγικών Χριστό για αυτούς. Εμείς δεν ψάχνουμε για καινούριο Χριστό, ξέρουμε ποιος είναι ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ένας και ανεπανάληπτος, είναι ο άξονας της ζωής μας, είναι ο άξονας που γύρω του περιστρέφονται όλοι οι άνθρωποι, είτε το θέλουν είτε όχι, είτε το ξέρουν είτε όχι, και από αυτόν τον άξονα, από αυτήν τη θεανθρώπινη μορφή εξαρτάται και το δικό μας μέλλον και η κρίση της ανθρωπότητας που θα γίνει από τον ίδιο. Στην Παλαιά Διαθήκη η κρίση γίνεται από τον Θεό, στην Καινή Διαθήκη η κρίση γίνεται από τον ίδιο τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά λοιπόν τι μας δείχνουν? Ότι προσπαθούν να προσβάλλουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο ανώτατος στόχος και του διαβόλου. Ο διάβολος, παρόλο που φοβάται και φρύδει τον Χριστό, βάζει τους ανθρώπους να τον συκοφαντούν και προσβάλλει το κυρίως πρόσωπο, αυτό που τον ενδιαφέρει. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα συγκροτήματα, περισσότερα συγκροτήματα της σατανικής ροκ, υπάρχει και ένα είδος καλής ροκ, για να μην είμαστε υποχρεωτικά μονολυθικοί και να πούμε ότι όλοι οι ροκ είναι σατανιστικοί, αγαπητοί φίλοι. Υπάρχει και ένα είδος ροκ το οποίο μπορεί να είναι καλό, εντός παρενθέσεως, να έχει και αυτό κάποιες στιγμές καλές, αλλά συνήθως αυτή η ροκ μουσική και η heavy metal κυρίως μουσική πατρονάρεται από τα μεγάλα trust, από τη WISA, την εταιρεία των Εβραίων, η οποία επιβάλλει τους τρόπους ζωής των rockers, επιβάλλει τους τρόπους ζωής της νεολαίας παγκοσμίως. Από εκεί παίρνουν τα σήματα οι νέοι, από εκεί παίρνουν τα ιδανικά και τα είδωλα για να ειδωλολατρεύουν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι κατά τα άλλα είναι άνθρωποι φοβερής υποστάθμης, είναι άνθρωποι σατανιστέ, είναι άνθρωποι της μαγείας και του σατανισμού. Αυτοί λοιπόν θέλουν να απορρίψουν τη θεότητα του Ιησού Χριστού για να μπορούν να κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους. Όμως είπαμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν μπορεί να απορριφθεί εύκολα από τα ανθρώπινα δεδομένα, και είναι κρίμα για εκείνους οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει το πρόσωπο αυτό, το υπερπάν πρόσωπο της ανθρωπότητος, και έχουν τρόπους να δημιουργούν καινούργια δεδομένα, και έχουν τρόπους με τη μετεσάρκωση κυρίως να μας λένε ότι ο Χριστός θα ξανάρθει σε μια άλλη εποχή, διαφορετικός από πριν, να δώσει νέες εντολές. Εκεί θα καταλάβουμε, αγαπητοί φίλοι, ότι προσπαθούν να προσβάλλουν την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο των ημών των χριστιανών, και να δώσουν ένα άλλο Ευαγγέλιο, ένα αντι-Ευαγγέλιο, αυτό το Ευαγγέλιο του Αντιχρίστου, το υδροχοϊκό Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο της νέας εποχής. Πού στηρίζεται κυρίως το Ευαγγέλιο αυτό, που στηρίζεται? Στηρίζεται στην πρόσωπο λατρεία, στην αυτολατρεία. Το βασικό δόγμα των υδροχοϊστών της νέας εποχής είναι: προσκύνησε τον εαυτό σου, τίμησε το είναι σου, μέσα σου κατοικεί ο Θεός, εσύ είσαι Θεός. Ας το προσέξουμε αυτό, διότι εμείς έχουμε κάποιο άλλο δόγμα, όσο και αν φαίνεται ότι πλησιάζει με το δικό μας δόγμα, με τη δική μας άποψη περί Θεού και ανθρώπου, είναι τελείως αντίθετο. Εμείς γινόμαστε κατά χάριν Θεοί μέσω του Ιησού Χριστού. Εμείς δεν έχουμε το Θεό μέσα μας, διότι ένας άνθρωπος υποχρεωτικά δεν μπορεί να μένει στη θεότητα αν την αρνηθεί. Έχουμε επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος, εφόσον είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού, για να έχουμε αυτή την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα
δεν μένει σε άνθρωπο ακάθαρτο, σε ψυχή και καρδιά ανθρώπου η οποία δεν πάλεται στο ρυθμό του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν σύμβολα τα οποία αυτά τα σύμβολα υπάρχουν σύμβολα τα οποία μας δείχνουν τη νέα εποχή. Μερικά από αυτά τα σύμβολα θα μπορούσαμε να δείξουμε στην κάμερα, αλλά καλύτερα να τα περιγράψουμε. Είναι ο σταυρός Ασάδα. Είναι ο κύκλος του Όφεως που κλείνει, ο ουροβόρος Όφης, το φίδι που τρώει την ουρά του. Είναι το πεντάκτινο αστέρι, είναι ο Μπαφομέτ, είναι η Πεντάλφα, είναι τα χιτλερικά σύμβολα της Καμπάλα, όπως είναι ο Αγγιλωτός Σταυρός, και πολλά άλλα τα οποία βλέπουμε διάχυτα μέσα στο πλαίσιο της νέας εποχής. Ο πεντάκτινος αστέρας έχει κάνει την εμφάνισή του και στα κόμματα, καθώς και το ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο τι είναι? Είναι το σύμβολο, ένας συμβολισμός της νέας εποχής, το ουράνιο τόξο. Δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά να δώσουμε μια εξήγηση στο φαινόμενο της νέας εποχής, εάν δεν δούμε και τα σύμβολα αυτά, αγαπητοί φίλοι. Βέβαια, το θέμα των συμβόλων δεν είναι απλό. Εμείς έχουμε ένα μόνο σύμβολο, το Σταυρό του Χριστού. Το Σταυρό του Χριστού μας, ο οποίος σημαίνει ότι κατά την οριζόντια θέση δοκώ διεύθυνση η αδερφότης όλων των ανθρώπων. Ο Χριστός μας, όταν απλώνει τα χέρια του στο Σταυρό, αγκαλιάζει όλη την ανθρωπότητα και κάνει όλους τους ανθρώπους μέτοχους της εν Χριστώ σωτηρίας. Ανεξάρτητα αν οι άνθρωποι δεν θα θελήσουν. Και το ξέρει ο Χριστός αυτό, ότι είναι πολύ η κλητή, αλλά λίγη εκλεκτή. Η δεκάθετος δοκός του Σταυρού, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ένωση της γης με τον ουρανό, του ανθρώπου με το Θεό. Ο Χριστός είναι και άνθρωπος, είναι και Θεός. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και ο συμβολισμός του Σταυρού. Θεανθρώπινο και σταύρο αναστάσιμο σύμβολο είναι ο Σταυρός μας. Είναι το εν τούτο νίκα που είδε ο Μέγας Κωνσταντίνος στην αποφασιστική μάχη που κερδίθηκε για την ιστορία και ήταν αποφασισμένο από το Θεό να γίνει έτσι, όπως και με την έλευση του Μεγάλου Αλεξάνδρου για να εξαπλωθεί η ελληνική γλώσσα, έτσι και με την έλευση του Αγίου Κωνσταντίνου για να επικρατήσει η ανεξιθρησκεία, το διάταγμα των Μεδιολάνων, το οποίο τι έκανε ουσιαστικά? Αποποινικοποίησε τον χριστιανισμό. Έδωσε ισότητα και ανεξιθρησκεία, πράγμα που ωφέλησε τους χριστιανούς και βγήκαν από τις τρύπες της γης, από τις σοπές της γης και από τις κατακόμβες όπου τους είχε καταδικάσει η Δαμόκλειος πάθη του Κέσαρος, η διωγμή των Διοκλητιανών και οι καταστροφές του Καλιγούλα και του Νέρονα και όλων των Κεσάρων, της Ρώμης, της αντίχριστης Ρώμης, της Βαβυλωνίας αυτής, γιατί πρώτη είναι η Βαβυλώνα, μετά είναι η Ρώμη και μετά είναι η Βαβυλωνία, η Ρωμαϊκή Βαβυλωνία του Αντιχρίστου, η οποία είναι ένα κράμα και μια αναβίωση όλων αυτών των παλαιών θρησκειών. Ουσιαστικά είναι αναβίωση του παγανισμού, του πνεύματος εκείνο που υπήρχε πριν από τον χριστιανισμό, το οποίο βλέπουμε με ένα καινούριο προσωπείο τώρα να επανέρχεται στη νέα εποχή. Πάνε λοιπόν σε απίθυμενα βάθη έπαρσης και πιστεύουν και εφαρμόζουν την αυτολατρεία και την αυτοειδωλολατρεία. Εφόσον εγώ δέχομαι ότι είμαι Θεός, πρέπει να λατρεύω τον εαυτό μου και να τον προσκυνώ. Βασικό δόγμα της νέας εποχής, η αυτολατρεία, στην οποία προτρέπονται οι υδροχωριστές από τους προφήτες και τους διδασκάλους τους. Ακούστε μια χαρακτηριστική έκφραση ενός προφήτη δικού τους, μιας θεοσοφίστριας της Αλής Μπέιλι, η οποία σε κατάσταση ύπνωσης κατέγραψε μηνύματα του πνεύματος του Θιβετανού, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πνεύμα του διαβόλου. Γονάτισε μπροστά στον εαυτό σου, τίμησε και προσκύνησε το είναι σου. Ο Θεός κατοικεί μέσα σας, Θεός είστε εσείς. Εδώ ας κάνουμε τώρα μία... ας πετάξουμε με τα φτερά της φαντασίας μας και ας πάμε πίσω
στον πρώτο παράδεισο, στην Έδεν. Στην Έδεν, εκεί που ο Θεός συγκατοικεί με τον άνθρωπο και σε μια φιλική και αγαπητική σχέση. Εκεί τι συμβαίνει? Ο άνθρωπος λέει: «Είμαι πλάσμα σου και με αγάπησες και μου τα δίνεις όλα». Όμως όταν έγινε η πτώση, εμφανίζεται ο Όφης, ο αρχαίος Όφης, ο οποίος βρίσκει αδυναμία στη γυναίκα, της δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα αυτή στον άντρα και τελικά το πρωτόπλαστο ζευγάρι βρίσκεται σε πτώση, την οποία πτώση κληρονομούμε και εμείς. Όμως εκεί επέκτηκε ένα δράμα και ο διάβολος εκεί έδωσε την ψυχολογία απέναντι στον άνθρωπο, προσπαθώντας να τον βγάλει έξω από τα πλαίσια του. Τρία πράγματα του είπε, αγαπητοί φίλοι, και να τα θυμηθούμε, να τα υπενθυμίσουμε, γιατί είναι βασικά για τη νέα εποχή, διότι και στη νέα εποχή αυτά τα τρία πράγματα επαναλαμβάνονται. Ο διάβολος τους είπε, είπε στην Εύα: «Θα γίνετε ίση με το Θεό. Να ισοθεία, είσαστε θεοί», μας είπε προηγουμένως η νέα εποχή. Το δεύτερο: «Αλήθεια σας είπε ο Θεός, συκοφαντεί το λόγο του Θεού». Η συκοφαντία του λόγου του Θεού σήμερα μεταφράζεται σε συκοφαντία της Καινής Διαθήκης, του Ευαγγελίου του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε ότι αυτοί οι άνθρωποι της νέας εποχής, οι υδροχωριστές όπως έχουμε χαρακτηρίσει, λένε πως το Ευαγγέλιο είναι πλαστό. Θα έχουμε ακούσει πολλές φορές να λένε ότι έχουν βγάλει κομμάτια από μέσα και έχουν βάλει άλλα κομμάτια, οι παπάδες, οι ιερείς κλπ. Αυτό είναι λάθος και κανένας Ορθόδοξος δεν πρέπει να πιστεύει αυτό το πράγμα. Πρώτον, διότι υπάρχει εγγύηση από τον ίδιο τον Κύριό μας, ο οποίος είπε: «Δεν θα φύγει ούτε ένα κόμμα και ούτε μια τελεία από το Ευαγγέλιο». Δεύτερον, διότι κρατήθηκε σαν κόρη οφθαλμού από τους πρώτους αποστολικούς χρόνους σε όλα τα μοναστήρια της επικράτειας και γραμμένο σε τόσες χιλιάδες παπύρους, 24 αρχαίες περγαμηνές έχουμε, 24.000 αρχαίες περγαμηνές, οι οποίες είναι γραμμένες επάνω το Ευαγγέλιο, και έτσι δεν μπορεί κανένας, μα κανένας, να παραποιήσει αυτές τις αρχαίες περγαμηνές, διότι είναι ντοκουμέντα αρχαιολογικά που υπάρχουν πριν από κάθε άλλη εποχή, τη Βυζαντινή ή τη Μεταβυζαντινή εποχή. Επομένως, η δεύτερη παραπλάνηση που βρήκε ο διάβολος ήταν ότι ο λόγος του Θεού δεν είναι ατόφιος, δεν είναι ακαινοτόμητος, είναι νοθευμένος. Δεν υπάρχει νοθεία στο Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το κατά Ιωάννη είναι το ίδιο με το Ευαγγέλιο που έχουμε σήμερα στα χέρια μας. Έχει ακριβώς το ίδιο κείμενο. Ακριβώς ίδιες λέξεις, ακριβώς όλα είναι στην ακρίβεια. Υπάρχουν Ευαγγέλια του 130 μετά Χριστόν, ίδια με τα δικά μας. Πώς λοιπόν λένε ότι η Ευδοξία έβγαλε κάποιες ρίσεις του Ευαγγελίου που μιλάνε για μετεσάρκωση? Είναι αστεία πράγματα αυτά, και βέβαια οι αρχαιολόγοι και οι καθηγητές που ξέρουν και ασχολούνται με το θέμα του Ευαγγελίου μπορούν να μας διαφωτίσουν περισσότερο και να μας πούνε ότι τα Ευαγγέλια είναι ατόφια. Οι κώδικες των Ευαγγελίων συνάδουν και λένε ότι δεν έφυγε ούτε μία λέξη από τα ιστορικά Ευαγγέλια. Είναι ακριβώς όπως τα έγραψαν οι Απόστολοι τα Ευαγγέλια μας. Είπαμε λοιπόν ισοθεία, συκοφάντηση του Λόγου του Θεού, και το τρίτο που τους είπε είναι: «Φάτε από αυτό το δέντρο και δεν θα πεθάνετε». Η αθανασία. Τρία πράγματα κολακεύουν και σήμερα τον άνθρωπο: το να είναι Θεός, όπως λέει η νέα εποχή, το να είναι αθάνατος και το να είναι και έξω από το Λόγο του Θεού, να αυτοδιατίθεται, διότι όταν υπάρχει το Ευαγγέλιο καταπιέζει όλους τους αιρετικούς, όλους τους ανθρώπους του σκότους, οι οποίοι δεν θέλουν ουσιαστικά να ακολουθήσουν τις εντολές του Χριστού, θέλουν να πάνε από ένα δικό τους δρόμο και γι' αυτό βρίσκονται σε αδιέξοδο, στην αυτοκτονία, στην τρέλα, στη συκοφαντία, στην ειδωλολατρία. Αυτό λοιπόν το τρίτο στοιχείο, η ισοθεία, η αυτολατρία και κυρίως το ότι ο άνθρωπος κολακεύεται από αυτές τις κουβέντες του σατανά μέχρι τώρα, αποδεικνύουν ότι η νέα εποχή είναι σατανική εποχή, είναι συνέχεια του Ιωσφόρου, της εποχής του Ιωσφόρου, της εποχής του Ευαγγελίου του Όφεως, το οποίο γράφτηκε στον παράδεισο, εκεί που παίχτηκε το μεγάλο δράμα της ανθρωπότητας. Αυτοί λοιπόν είναι οι άνθρωποι της νέας εποχής, οι άνθρωποι της μετεσάρκωσης, οι άνθρωποι των δογμάτων της νέας εποχής και της αυτολατρείας, οι προφήτες και οι διδάσκαλοι τους.
άνθρωποι, τους σκότους, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ξεσκεπαστούν μέσα από τη σοφία του Ευαγγελίου, γιατί και αυτοί διδάσκουν, αγαπητοί φίλοι, τη μετεσάρκωση, η οποία η μετεσάρκωση μοιάζει με την τρίτη ρίση του Εωσφόρου που μιλάει για αθανασία. Δεν θα πεθάνουμε, εάν μετασαρκωθούμε δεν πεθαίνουμε. Όμως εδώ έρχεται το Ευαγγέλιο πάλι να τους διαψεύσει παταγωδώς. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή: «Άπαξ απόκειται της ανθρώπης αποθανήν, με τα ταύτα δε κρίσεις». Μία φορά ο άνθρωπος θα πεθάνει και μετά θα κριθεί. Πού λοιπόν χωράει η μετασάρκωση? Εδώ δεν χωράει η μετασάρκωση, διότι εάν θα γεννιόταν πάλι ο άνθρωπος θα έπρεπε να ξαναπεθάνει, οπότε θα είχε δύο θανάτους. Ο άνθρωπος έχει δύο θανάτους, αλλά όχι υπό αυτή την έννοια. Έχει τον πνευματικό και το σωματικό θάνατο. Γιατί και ο Χριστός είπε: «Ας τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτούς νεκρούς», λέγοντας πως ορισμένοι άνθρωποι περπατάνε μεταξύ μας, που πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, που κάνουν ό,τι κάνει ένας ζωντανός οργανισμός, είναι πεθαμένοι πνευματικά και γι' αυτό λέγονται νεκροί πνευματικά άνθρωποι. Λοιπόν, βρισκόμαστε ανάμεσα σε νεκρούς και προσπαθούμε να είμαστε ζωντανοί, να είμαστε κοντά στο Χριστό, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής, η πηγή της αθανασίας, η ελπίδα της ανθρωπότητος. Μέσα σε αυτή τη φιλοσοφία του υδροχώου ενσωματώνονται και σύγχρονες τάσεις και ερμηνείες, όπως είναι η ψυχολατρία, η παραψυχολογία, η αριθμοσοφία, ο εσωτερικός χριστιανισμός, η ουφολογία. Έχουμε δει και στο δίκτυο, το ίντερνετ και σε πολλά άλλα περιοδικά εμφανίζονται, ξεβιτρώνουν σαν τα μαντάρια τα περιοδικά αυτά, να εμφανίζεται, αγαπητοί φίλοι, η ουφολατρία. Τα ούφο δηλαδή είναι ένα είδος θρησκείας που μπερδεύουν μέσα την παραψυχολογία και το σατανισμό, και τα ούφο και οι εμφανίσεις όντων δεν είναι τίποτα άλλο παρά πνεύματα, όντα, πνευματικά δαίμονες, οι οποίοι μοιάζουν με ανθρώπους, είναι καρικατούρες ανθρώπων, και ακριβώς ο εξωγήινος που περιγράφεται στα έργα του κινηματογράφου μοιάζει με τις διηγήσεις των πατέρων περί των ανθρώπων εκείνων που έβλεπαν πνευματικές καταστάσεις, που έβλεπαν δαίμονες ή καλικάτζαρους ή οτιδήποτε έχει διασώσει η λαϊκή σοφία. Είναι λοιπόν προβολές δαιμονικές, εμφανίσεις δαιμονίων, τα οποία αφιδώς υπάρχουν στην ανθρωπότητα. Μην ξεχνάμε και ότι και τα Mickey Mouse από εκεί ξεκινούν, από δαιμονικές οντότητες, και τα cartoons από εκεί ξεκινούν, και αν δούμε την πλοκή όλων αυτών των κόμιξ που βλέπουμε στη τηλεόραση θα καταλάβουμε ότι πραγματικά έχουν σχέση με τη δαιμονολατρία. Οι παραμορφωμένες αυτές μορφές των κόμιξ θυμίζουν τους δαίμονες που έβλεπαν και οι ασκητές πολλές φορές να προσπαθούν να τους πειράξουν, ή και πράγματα τα οποία βλέπουμε μερικές φορές σε σατανικές φαντασίες που κάθε άνθρωπος μπορεί να δει σε εφιάλτες ονείρων. Αυτή λοιπόν είναι και η ουφολογία, για να ξεκαθαριστεί λίγο το θέμα, διότι δεν υπάρχει επικοινωνία με άλλους κόσμους τόσο μακρινούς όπως πιστεύουν μερικοί, αλλά είμαστε τόσο απομονωμένοι μέσα στο σύμπαν που πρέπει να παιχτεί μόνο το πνευματικό παιχνίδι στην ανθρωπότητα και κανένα άλλο παιχνίδι. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού, εκ του δαίμονα. Και τι μας ενδιαφέρει αν υπάρχει ζωή στον Άρη, που δεν υπάρχει, ασφαλώς δεν υπάρχει, όπως λένε επιστημονικές μελέτες και αποδείξεις, αλλά όλα αυτά είναι για μια κατανάλωση, μια παραπληροφόρηση, η οποία τονίζει, όπως είπαμε, την ουφολογία και τη διαπλέκει με τη μετεσάρκωση, με την αυτοσυγκέντρωση, με τον υπνοτισμό και με τον πνευματισμό, δηλαδή ουσιαστικά την διαπλέκει με τον σατανισμό. Αυτά πρέπει να προσέξουν ειδικώς τα νέα παιδιά, τα οποία είναι επιρρεπή λόγω της φαντασίας, της νεανικής φαντασίας, σε όλα σε αυτούς τους τομείς της αυτοσυγκεντρώσεως, να μην κάνουμε ποτέ αυτοσυγκέντρωση, διότι είναι εύκολο μετά να μπουν δαιμονικές οντότητες την ώρα της συγκεντρώσεως, όταν ο νους μένει αφύλακτος, γιατί ο νους είναι ο φύλακας της ψυχής, ο κέρβερος της ψυχής, και όταν παραδίδουμε και στον υπνοτισμό, αλλά και στον πνευματισμό, και στη meditation, στην αυτοσυγκέντρωση, παραδίδουμε τον εαυτό μας κάπου,
αυτή ακριβώς η παράδοση, αγαπητοί φίλοι, είναι εκείνη που μας φέρνει αντιμέτωπους με το δαίμονα. Δεν θα ήθελα να κουράσω και να επεκταθώ σε περισσότερα. Θα ήθελα μόνο να συγκρατήσουμε ότι εμείς, έστω και αν γίνεται ένας βομβαρδισμός κυριολεκτικά των μέσων ενημέρωσης σε όλα αυτά τα θέματα, στη μετεσάρκωση, στην ουφολογία, στην παραψυχολογία και στην αστρολογία, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αυτά είναι απαγορευμένες τέχνες για έναν συνειδητό χριστιανό, ο οποίος βρίσκεται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και περιμένει από το Χριστό τη σωτηρία του και όχι από τα άστρα, ούτε από τα medium, ούτε από ανθρώπους του πονηρού, οι οποίοι έχουν σαν σκοπό να παραπλανούν τους αφελείς, να τους παίρνουν τα λεφτά, να τους βυθίζουν σε μεγαλύτερη απελπισία. Μακριά λοιπόν από όλα αυτά, σταθερό γνώμονα και πολικό αστέρα, ας έχουμε τον Κύριό μας, ο οποίος μας δίδει τα πάντα και από αυτόν εξαρτάται και το μέλλον μας και το πνευματικό μας μέλλον και οτιδήποτε χρειαστούμε στον Κύριο να στερφόμαστε και όχι σε ανθρώπους οι οποίοι κοίται εν το πονηρό, να μην γινόμαστε δούλοι ανθρώπων, αλλά να είμαστε συνειδητοί χριστιανοί, υπήκοοι των εντολών του Χριστού, κοντά στην Εκκλησία, στα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία δεν είναι πολλά, αλλά είναι πάρα πολύ σπουδαία. Κοντά στον πνευματικό μας, με τη συμβουλή να βρούμε ένα καλό πνευματικό που να συμβουλευόμεθα όλα τα μεγάλα θέματα που έχουμε, για να μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτόν τον ωκεανό, σε αυτό το ποτάμι, το χύμαρο της νέας εποχής, που προσπαθεί να μας επιβληθεί και με τη συνθήκη Σέγγεν και με το Μάστριχ στον πολιτικό τομέα και με τις λέξεις κλειδιά και μηνύματα και φράσεις πολιτικές που έχουν μεγάλη σημασία και θα τα πούμε σε μια άλλη συνάντησή μας, για να δούμε πώς δουλεύουν αυτοί, με ποιους κωδικούς και τελικά με τον ενιαίο κωδικό, ο οποίος θα είναι και η τελική φάση του ολοκληρώματος της νέας εποχής, που θα ολοκληρωθεί την εποχή του Αντιχρίστου. Να μην δεχτούμε λοιπόν ούτε κωδικούς αριθμούς, διότι μας πλησιάζουν κατά κάποιο τρόπο σε αυτό το νέο σχήμα, ούτε κάρτες, παντοειδείς κάρτες, αλλά να είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στη δική μας ψυχολογία, στη χριστιανική ψυχολογία των ανθρώπων εκείνων που αγαπούν την Εκκλησία, τον Ιερέα, την Εξομολόγηση και την Αγία Κοινωνία. Να δώσουμε και ένα μήνυμα, λέγοντας πως όσοι ακόμα διατηρούμε στην ψυχή μας τον Χριστό, θα πρέπει να πούμε όχι και στον ενιαίο κωδικό αριθμό, τον ΕΚΑΜ, και στις νέες ταυτότητες και στο 666 του Αντιχρίστου, όχι στην ηλεκτρονική δικτατορία, διότι η αποκάλυψη είναι σαφής ότι όποιος πάρει το σύμβολο αυτό, το 666, ακόμα και σε κάρτα, αλλά περισσότερο και τελεσίδικα στο σώμα του, στο χέρι του και στο μέτωπο, θα χάσει τη βασιλεία, θα χάσει το στόχο της ζωής του, θα χάσει το παν και θα συνταχθεί με τις τάξεις του Αντιχρίστου, θα προδώσει και το βάπτισμά του, διότι κάθε χριστιανός είναι στρατιώτης του Χριστού, τάσεται στις λεγιώνες των στρατιωτών του Χριστού, αγωνίζεται εκεί και αποτάσσεται τον σατανά και την πομπή αυτού. Ο λαός μας βεβαίως, σαν υγιής ακόμα, περισσότερο υγιής της Ευρώπης λαός, περισσότερο υγιής της Ευρώπης, δεν θέλει τις νέες ταυτότητες, λέει όχι στο θάνατο της ψυχής του, λέει ζήτω στην Ορθοδοξία, στο Χριστό και στην Ελλάδα. Εύχομαι λοιπόν με τη δύναμη του Κυρίου μας και σαν έθνος και σαν λαός και σαν άνθρωποι προσωπικότητες να φτάσουμε και να ομολογήσουμε σε αυτή την εποχή Ιησού Χριστόν και Αυτόν Εσταυρωμένον. Εύχομαι σε όλους να μας φωτίζει ο Θεός, να μας δίνει δύναμη και να αγωνιστούμε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά, θα είμαστε μαζί, συν Θεώ, πάλι κοντά σας. Χαίρετε.